Στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας της Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου, εισήχθη ως θέμα προημηρεσίας διάταξης η συζήτηση για την έκδοση ψηφίσματος υπέρ μιας υποψηφιότητας του Αρχιμανδρίτη Παύλου Κίτσου για την ηγεσία της Ιεράς Μητρόπολης Φιλιππών Νεαπόλεως και Θάσου. Αποφάσισα να κλείσω ένα ραντεβού με τον Μακαριότατο και να τον δω ή δυνατόν πριν από τη Δευτέρα, πριν από σήμερα, για να μπορώ να ενημερώσω το σώμα ποια ακριβώς είναι η γνώμη του Μακαριότατου πάνω σε αυτά τα οποία σχεδιάζουν. Εξήγησα στο Μακαριότατο ότι εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση ούτε να ανακατευτούμε, ούτε να πάμε κόντρα στις ιερές παραδόσεις ή στην ομοθεσία, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε πολιτικό όργανο και εγώ δεν πάβω να είμαι πολιτικό πρόσωπο. Θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά, να υποδείξουμε την υποψηφιότητα χωρίς φυσικά να έχουμε κανένα τρόπο να επηρεάσουμε. Καταλήξαμε σε ένα κείμενο το οποίο νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, είναι χαμηλών τόνων, δείχνει τον προσήκοντα σεβασμό προς την Εκκλησία, αλλά δείχνει επίσης και το γεγονός ότι η Καβάλας έχει δικό της υποψήφιο και τον στηρίζει. Είχε την ευγένεια δήμαρχος, άλλωστε πράγματι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, σπουδαίο και ιστορικά έχει κριτική του σημασία, πραγματικά, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί είναι γεγονός ότι την προηγούμενη φορά που θα μπορούσε να τεθεί τέτοιο ζήτημα σε περίπτωση διαδοχής του Μητροπολίτη του δικού μας, υπήρχε Χούντα, δεν υπήρχε Δημοκρατικό Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και οι νοοτροπίες της κοινωνίας ήταν διαφορετικές και δεν θα μπορούσε να τεθεί πραγματικά θέμα ακόμα και το 1974, το 1975 ή το 1980 για ένα παρόμοιο ζήτημα. Εδώ έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση. Έχουμε έναν ιεράρχη ο οποίος άφησε ένα σπουδαίο έργο όλα αυτά τα χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί του. Είναι πολλές φορές σαν μια οικογένεια που πεθαίνει ο γενάτης και δεν ξέρουν τι να κάνουν ας πούμε, τα παιδιά του. Εδώ λοιπόν προέκυψε ένα ζήτημα. Έχουμε έναν αξιολογότατο ιερωμένο, ο οποίος πράγματι θα μπορούσε επάξια να αναπληρώσει, να πω, χωρίς να προσβάλλω τη μνήμη κανενός, να πω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει και να μεγαλώσει το έργο των εκκλησιών του. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε έναν λόγο πάνω σε αυτό το θέμα, όσο γίνεται βεβαίως πιο ευγενή και πιο διακριτικό. Να σας πούμε ότι θα τα πολύ απλά και θα αποχωρήσουμε. Θεωρούμε πως είναι λαθασμένη η διαδικασία ψηφίσματος στήριξης στο πρόσωπό του ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Διαπίστωσα όμως, κύριε συνάδελφε και κύριε πρόεδρε, ότι η Δήμαρχος άρχισε να λειτουργεί παρασκηνιακά. Γι' αυτό, κύριε πρόεδρε, συμφώνησα να εκφραστεί ελεύθερα και ανοιχτά το Δημοτικό Συμβούλιο για να μην παίζονται διάφορα παιχνιδάκια και επίσης να αποκλείσουμε το παιχνίδι των παρασκηνίων. Μετά από όλα αυτά, κύριε πρόεδρε, η Δήμαρχος χωρίς καμία... Κύριε πρόεδρε, εγώ αυτά δεν τα δέχομαι. Χωρίς καμία... Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω την παρασκηνιακά και τα παρασκηνιακά και τα τέτοια δεν τα δέχομαι. Κύριε Δήμαρχε... Και μάλιστα όταν έρχομαι να μην καθαρά και λέω τι γίνεται. Κύριε Δήμαρχε... Αποκλείεται από το... Δεν σας διέκοψα, κύριε Δήμαρχε, είναι ασέβεια. Σας παρακαλώ. Είναι ασέβεια. Θα πάω να συζητήσω με τον κύριο Μοζάλα μεθαύριο. Παρασκήνιο και εκεί. Θα πάω να συζητήσω με τον Υπουργό Οικονομικών. Παρασκήνιο και εκεί. Ό,τι και να μου λέει ο Δήμαρχος, εγώ δεν, όχι δεν την πιστεύω, δεν το, ούτε πάει καμία συγκίνηση, δηλαδή πού ακριβώς για να εξηγηθώ, ότι βρήκε το Μακαριότατο και της είπε βεβαίως κάτι ό,τι μπορεί. Αυτό δεν είναι απάντηση. Δεν είναι απάντηση σύμφωνα με την θρησκεία έτσι όπως την αισθάνομαι εγώ. Έτσι ακριβώς θα απαντούσε και ένας πρόεδρος μιας αλλούργης εταιρείας. Εγώ λέω, να στείλουμε επιστολή, να τη στείλουμε με το ύφος αυτό, αφού λέτε και σας πιστεύω ότι σας είπε ότι δεν το ενοχλεί, δεν παρεμβαίνουμε, απλώς λέει ότι το πείμενο του για τον λόγο ότι δεν έχουμε φορέα να μας μεταφέρει την πρότασή μας, τη μεταφέρουμε μέσα από αυτή την επιστολή. Να δούμε ο Μακαριότατος, ο Μακαριότατος συμβαδίζει με την ομόφωνη θέση του πείμενου, εδώ πέρα, να το δούμε. Πολύ
φάμε ότι θα τα φάμε τα δαμαξινά μας. Δεν υποδεικνύουμε, δεν καθοδηγούμε, ούτε εκβιάζουμε κανέναν. Έτσι για να μην γίνεται καμία παρεξήγηση. Το κείμενο που ενεκρίθη από τους επικεφαλείς των παρετάξεων και το οποίο θα σταλεί τελικώς στην Αρχιεπισκοπή αναφέρει τα εξής. Η απώλεια του μακαριστού Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κύριου Προκοπίου ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τους πιστούς. Ο ΕΚ λοιπόν σημάδεψε ανεξίτηλα την περιοχή μας. Αναμφίβολα το κενό είναι τεράστιο και δυσαναπλήρωτο. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Δήμος Καβάλας έχουν πλήρη αντίληψη των διακριτών ρόλων που έχουν θεσπιστεί, εκφράζει όμως την ευχή ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας να είναι υποψήφιος ο πατέρας Παύλος, ο οποίος κόσμησε την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου μέσα από την πολυετή υπηρεσία του σε αυτήν. Η ευχή αυτή δεν συνιστά ανάμειξη στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά αντανακλά την επιθυμία των πιστών του Δήμου μας. Οποιαδήποτε απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα γίνει δεκτή με θέρμη και αγάπη, όπως έγινε και πριν από 43 χρόνια με την τοποθέτηση του Προκοπίου.